Δεν θα σου πω ακριβώς τι πρέπει να είναι αξιολόγηση. Η αξιολόγηση τώρα είναι ένα άλλο κομμάτι. Εκτίμηση δικιά μου και της προσωπικής είναι ότι οι απολύσεις δεν πρόκειται να γίνουν με την αξιολόγηση, γιατί απλά πράγματα για να γίνει και να κάνει και να κάνει για να βοηθεί δύο φορές, θα πρέπει να δώσει τουλάχιστον 6 χρόνια. Δεν ξέρω καν αν εφαρμοστεί η αξιολόγηση έτσι όπως την έχουμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και σχεδόν ανεφάρμοστη με τον τρόπο τον οποίο προσπαθεί να εφαρμοστεί η κυβέρνηση. Λοιπόν, άρα η αξιολόγηση έχει γίνει για άλλους λόγους. Και ο λόγος είναι: ένα, πάγωμα μισθών. Δεν μπορούμε να πάμε σε άλλο βαθμό εάν δεν αξιολογηθούμε. Υπάρχει συμφωνία στο μνημόνιο μέσα από όλους ότι δεν πρέπει να πάμε άλλο μισθών. Άρα λοιπόν είναι ένας τρόπος πολύ καλός να μας καθυλώσουν τους μισθούς, πέρα από το γεγονός ότι για να περάσουμε τον άλλο στον άλλο δεν περνάνε όλοι. Περνάει ένα ποσοστό σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει. Δεύτερον, το κίνητρο απόδοση που μας δίνανε παλιά, τώρα που κάνουμε κίνητρο επίτευξη στόχων. Πιθανά δεν ξέρω πολύ από εσάς, αλλά μέσα στον νόμο προβλέπει ότι με το τέλειωμα της σχολικής χρονιάς και με την επίτευξη του 50% των στόχων, σύμφωνα ακόμα δεν έχει κάποια δοκιμένη προεκλογική αρμαντία και πώς κάνει τη στόχη, θα παίρνουμε ένα κίνητρο έτσι. Για την απόδοση που έχουμε πετυχαίνει τους στόχους. Η σημερινή Γενική Συνέλευση έχει σαν κύριο θέμα της την κριτική πεπραγμένων της ΔΟΕ, που είναι το συνδικαλιστικό μας όργανο, πρώτα. Και το δεύτερο είναι η εκλογή αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ στην Αθήνα. Το σημαντικότερο όμως από όλα αυτό που συζητάμε είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση και είναι πάρα πολλά, τουλάχιστον τη φετινή χρονιά ήταν πάρα πολλά. Σημαντικότερα από αυτά ήταν το πειθαρχικό, ήταν οι λειτουργικές δαπάνες, η έλλειψη ουσιαστικά λειτουργικών δαπανών για την παιδεία. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας, ιδιαίτερα στον νομό μας, ειδικά για τα σχολεία της επαρχίας, όπου πραγματικά υπήρχαν σε πολλά σχολεία και σχεδόν θα λέγαμε κρυώσαμε. Ευτυχώς που ήταν ο χειμώνας καλός. Είχαμε έλλειψη σε είδη καθαριότητας, γιατί τα λεφτά ήταν πραγματικά μηδαμινά αυτά που ήρθαν στους Δήμους για τα σχολεία. Είχαμε περιορισμό στο να αγοράσουμε υλικό, τεχνολογικό υλικό και χιλιάδιο άλλα. Από εκεί και πέρα, φέτος δεν λειτουργήσαν ομαλά τα ολοήμερα σχολεία. Το ίδιο δεν λειτουργήσαν και οι ειδικοί αγωγοί, γιατί είχαμε μειώσεις στον αριθμό προσλήψεων εκπαιδευτικών για την ειδική αγωγή. Η παράλληλη στήριξη δεν λειτουργήσε και αυτή όπως θα έπρεπε. Και είχαμε κοινά και στα ημερήσια σχολεία μέχρι και το τέλος. Αυτά είναι μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και σαν εκπαιδευτικοί, αλλά και σαν σχολεία, που πιστεύω και αφορά και την ελληνική κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να τα αντιμετωπίσουν και να προασπίσουν τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Και Κωνσταντινίδη, ένα από τα σημεία που συγκράτησα από αυτά που είπατε μέσα ήταν ότι είπατε ότι κάποιοι λένε όλα θα λυθούν μέσα από την εκπαίδευση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό αν δεν είναι ευχαριστημένοι εκπαιδευτικοί όμως, έτσι. Αυτό ακριβώς. Και από ό,τι δείχνουν οι έρευνες, δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ευχαριστημένοι. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών νιώθουν απογοήτευση, νιώθουν πίεση, νιώθουν άγχος, νιώθουν μειωμένο το κύρος τους. Με συνέπεια, ένας δάσκαλος, ο οποίος είναι κατασφαντημένος, και ένας δάσκαλος, ο οποίος είναι ταπεινωμένος, είναι μειωμένο το κύρος του, τότε αυτός ο δάσκαλος δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει και να αποδώσει αυτά που πρέπει. Και σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση πραγματικά, μα πραγματικά, στηρίζεται στο ενδιαφέρον και στο μεράκι του εκπαιδευτικού. Κατά τα άλλα, ο στόχος της πολιτείας είναι να κάνει εξοικονόμηση χρημάτων και τίποτα άλλο. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που στηρίζουν, επαναλαμβάνω, καθημερινά την εκπαίδευση.